Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι ελλείψεις υπάρχουν, γιατί κινητοποιήσετε εσείς σήμερα εκεί? Έχουμε σοβαρές ελλείψεις από εκπαιδευτικούς από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Μαθηματικός και φυσικός και φιλόλογος δεν υπάρχουν. Ναι, τώρα μιλάμε για τα βασικά. Τι κάνετε? Θρησκευτικά και καλλιτεχνικά κάνετε? Ναι, όπως θέλετε. Κάθε μέρα 3 ώρα και 2 ώρα. Ναι. Τα παιδιά κάθε μέρα σε καθημερινή βάση φεύγουν από τις 11 η ώρα το σχολείο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ναι. Για ποιο λόγο δεν σας ήρθαν αναπληρωτές εσάς εκεί? Είχαν έρθει κάποιοι κατά διαστήματα, αλλά για κάποιους λόγους φύγανε. Α, μάλιστα. Οπότε το Υπουργείο έκανε τις απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών για τις βασικές ειδικότητες, τα μαθηματικά, στη φυσική και στα φιλολογικά. Αυτοί για κάποιο λόγο ζήτησαν να πάνε αλλού, πήραν άδειες? Δεν το γνωρίζω. Και δεν γίνονται τα μαθήματα. Έχετε επικοινωνήσει με το Υπουργείο, με τι σας λέει η Διεύθυνση, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης? Τι σας λένε, τι απάντηση σας δίνουν? Έχουμε ενημερωθεί στη δευτεροβάθμια. Η επόμενη κίνησή μας είναι να κινηθούμε κι εμείς, σαν Σύλλογος Γονέων, να πάμε στη δευτεροβάθμια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τα παιδιά έχουν σκεφτεί να κάνουν κατάληψη, θα πάει εκεί το θέμα μετά. Να σας πω, δεν γίνονται ούτε για τα παιδιά του Λυκείου που είναι στις πανελλαδικές, δηλαδή αυτά τα μαθήματα, γιατί τελειώνει και Οκτώβρης. Ναι, φτάσαμε, θα φτάσουμε στα Χριστούγεννα και δεν θα έχουμε καθηγητές. Ναι. Και για το γυμνάσιο και για το Λύκειο λοιπόν είναι οι σοβαρές ελλείψεις. Ναι, και για το γυμνάσιο και για το Λύκειο. Έχετε πολύ δίκιο. Οπότε σήμερα τι κάνατε? Και συγκεντρωθήκατε, αναρτήσατε πανό? Κάναμε μια συγκέντρωση έτσι τυπική με ένα πανό με τα παιδιά από το σχολείο. Πήγαμε μπροστά στο Δημαρχείο, διαμαρτυρηθήκαμε. Μας άκουσε ο αντιδήμαρχος ο κ. Κουντούνης. Ναι. Μας είπε ότι θα εισβάλλει και αυτός σε κάποια... Θα προσπαθήσει, θα συμβάλλει έτσι ώστε να έρθουν, να προσληφθούν νέοι εκπαιδευτικοί και να έρθουν στο σχολείο σας. Μα τώρα με 2 ώρα κάθε μέρα και να μην γίνονται τα βασικά μαθήματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Μαθητές παρόντες, καθηγητές απόντες, έγραφε. Αυτό, βλέπω ακριβώς, το πανό σας. Ναι. Έγραφε το πανό σας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς να πάρουμε απαντήσεις και από το Υπουργείο και από την Δευτεροβάθμια, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την δική σας σχολική μονάδα, γιατί δεν σας ήρθαν εκεί οι εκπαιδευτικοί και για ποιους λόγους αποχώρησαν και αυτοί που προσελήφθησαν και σε πόσο καιρό θα αναπληρωθούν οι θέσεις. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα που υπάρχει. Ευχαριστώ, κύριε Ζανιά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.